Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, με αμύωτη ένταση οι σαρωτικοί έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους τουριστικούς προορισμούς και ενώ τα νησιά έχουν γεμίσει από τουρίστες. Αυτές τις ημέρες οι ελεγκτές της ΑΔΕ βρίσκονται σε Πάρο και Άνδρο με τα πρόστιμα και τα λουκέτα να πέφτουν βροχή. Μαζί μας βρίσκεται ο Βασίλης Πανός για να μας ενημερώσει. Βασίλη. Ακριβώς, Εύη. Η τουριστική περίοδος βρίσκεται στην κορύφωσή της. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ελέγχους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να εντοπιστούν οι φορόφυγάδες επαγγελματίες. Θα πρέπει να σου πω σε αυτό το σημείο, μάλιστα, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Μύκονος έχει πέσει σε επίπεδο φόρο διαφυγής και φαίνεται πως οι επιχειρηματίες εκεί. Άρα και σε επίπεδο ελέγχων. Έχουν αρχίσει οι επιχειρηματίες εκεί να μπαίνουν λίγο πιο πολύ στο κλίμα μιας κανονικότητας που κόβουν αποδείξεις. Ίσως οι έλεγχοι, εκτεταμένοι του προηγούμενου διαστήματος, να έπαιξε το ρόλο του σε αυτό. Τώρα λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε, στον οι έλεγχοι έχουν εντοπιστεί, εστιάζονται αυτή την περίοδο σε Άνδρο και Πάρο, καθώς εκεί υπάρχουν σημάδια από τους ελεγκτές ότι υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν οι πληροφορίες μας λένε ότι έχουν πέσει ήδη πρόστιμα και λουκέτα σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ και τουριστικά καταστήματα, δηλαδή καταστήματα που πουλάνε τουριστικά είδη. Θα πρέπει να σου πω πως το παράστατο φορολογικών ελέγχων θα συνεχιστεί για όλη την περίοδο και είναι προγραμματισμένη σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εκφωνήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων περίπου 50.000 έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές, οι οποίοι θα γίνουν ως επιτοπλίστων μέσω του σύστηματος έλεγχος live, δηλαδή τι, με το τάμπλετ στα χέρια θα πηγαίνουν και θα έχουν άμεση ενημέρωση. Στόχος είναι να βεβαιωθεί τουλάχιστον, να εντοπιστούν τουλάχιστον το 30% των φοροφυγάδων και να βεβαιωθούν επιπλέον φόροι ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλης Πανέ.